Καλό μεσημέρι και από μένα. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι εκ προημίου να ξεκινήσω ότι είμαι αναφανδόν υπέρ των ΣΔΙΤ και υπέρ της συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και αυτό το λέω γιατί ήμουν ο πρώτος το 2014 σαν Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΜΗ, Ανωνύμου Εταιρείας Μονάδων Υγείας, που με είχαν θέσει το Υπουργείο Υγείας τότε, το 2013-2014, να καταθέσω μία πρόταση για το πώς μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο της Σαντορίνης, έχοντας ορισμένες ιδιαιτερότητες του νησιού και με την παράλληλη ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Κατάθεσαμε λοιπόν την πρόταση, η οποία ήταν μετά από διαγωνισμό και μετά από όλες τις διαδικασίες, να αναθέσουμε το management εξ ολοκλήρου σε ιδιώτη να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στη δημοπράτηση το έργο, τεύχη δημοπράτησης, το 2014. Μας πρόλαβαν οι πολιτικές εξελίξεις, οπότε σταμάτησε. Το νοσοκομείο τώρα λειτουργήσε με άλλο καθεστώς. Μισοί εργαζόμενοι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από το μεταφερόμενο υποκατάργηση κέντρου υγείας Σαντορίνης και οι υπόλοιποι μισοί με συμβάσεις αορίστου χρόνου, έχοντας το δικαίωμα να έχουν και ιατρείο έξω. Έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει αποτυχημένη λειτουργία του νοσοκομείου με αυτό το καθεστώς, με έναν προϋπολογισμό της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό για να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην έχουμε μονάδα τεχνητού νεφρού και να μεταφέρουν τους νεφροπαθείς με καΐκια, λέμε, για να κάνουν αιμοκάθαρση, γιατί δεν υπάρχει ούτε ιδιωτικός φορέας. Άρα λοιπόν εκεί τότε είχε πάρθει η πολιτική απόφαση να λειτουργήσει το νοσοκομείο με τη μέθοδο του ΣΔΙΤΚΙ. Και είχαμε φτάσει στο παραένα και θα λειτουργούσε. Θέλω να πω επίσης ότι επειδή έχω διατελέσει και είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας Πρόνοιας και στη Στερεά Ελλάδα και στο ΓΑΜΑ ΠΙΣΗ Πατικής 2000-2004, ότι σέβομαι και τιμώ τους λειτουργούς υγείας του ΕΣΥ. Και όταν λέω λειτουργούς υγείας του ΕΣΥ, εννοώ νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και είναι όλοι σε μία βαθμίδα. Βέβαια, μπορεί το σύστημα υγείας να είναι ιατροκεντρικό, σαφές, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογα ισορροπία όλων των εργαζομένων για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα. Μας έχει απασχολήσει γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει τα ΣΔΙΤ. Μιλάω για επιλεγμένα ΣΔΙΤ όμως. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έχει λειτουργήσει πρώτον γιατί ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν ιδεολογικές αγκυλώσεις. Δεύτερον, δεν θέλουν να λειτουργήσει συνδικαλιστές των νοσοκομείων. Καθώς επίσης δεν θέλουν να λειτουργήσει και ορισμένοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Θέλουν όμως να λειτουργήσει, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και αυτό το έζησα στη Σαντορίνη 3-4 χρόνια, οι πολίτες. Όταν εξηγήσουμε στους πολίτες ακριβώς τι σημαίνει αυτή η σύμπραξη, ότι από αυτή τη σύμπραξη θα έχουμε αναβάθμιση των υπηρεσιών, θα έχουμε περισσότερη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, νομίζω ότι το κλειδί σε αυτή την υπόθεση είναι η σωστή ενημέρωση των πολιτών. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα νοσοκομείο το οποίο να αξιοποιεί τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό όλο το 24ωρο. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να λειτουργεί όλο το 24ωρο. Θέλουν να υπάρχει μια ολιγόερη, να το πω, λίγες ώρες λειτουργία του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λίστες αναμονής στα χειρουργεία, να υπάρχουν λίστες αναμονής στα τακτικά ιατρεία, να υπάρχουν λίστες αναμονής σε εξειδικευμένες ακτινολογικές εξετάσεις, που αυτό μοιραία θα οδηγήσει σε μία σχέση εξάρτησης ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα δεύτερο το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι ότι, και να αναφέρω ένα παράδειγμα, εγώ θέλω να κάνω εξετάσεις αίματος 2 ώρα τη νύχτα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Μπορώ να το κάνω τώρα, όχι. Όχι σαν έκτακτο. Όχι σαν έκτακτο. Θα σας πω. Σαν ένα έκτακτο περιστατικό. Μπορούσαμε, όχι σαν ένα έκτακτο σε νοσοκομείο που να μην εφημερεύει. Για ποιο λόγο 2 η ώρα την νύχτα? Γιατί έτσι θέλω, γιατί δουλεύω. Όχι, γίνονται έτσι ιατρικοί. Μισό, μάνα μου. Γιατί 2 η ώρα παίρνουν αίμα. Παρακαλώ, αφήστε τον να ολοκληρώσει. Και είπα, στην τοποθέτησή σας. Σούπερ μάρκετ είμαστε. 2 η ώρα την νύχτα.
αυτά δεν γίνεται, Φώτη μου. Συνήθως όταν κάνουμε με ένα διάλογο, μπορούμε να ακούσουμε αυτό που θα πει και μετά. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, μπορεί να μην ήταν να κάνω ένα παράδειγμα εξέτασέ μας, γιατί και εγώ οδοντίατρος είμαι και ξέρω μερικά πράγματα. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία ακτινοθεραπεία. 3 η ώρα τη νύχτα. Μπορώ να την κάνω σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όχι. Θα μπορώ να την κάνω αν βάλω ΣΔΙΤ, ναι. Και μπορούμε να το συζητήσουμε όσο θέλετε. Και επειδή ήμουν από εκείνους που ξεκίνησαν τα περιφερειακά συστήματα υγείας και το θεσμό των απογευματινών ιατρίων, μπορούν να ανεπεκτείνουμε τα απογευματινά ιατρία να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα μην είσαστε τόσο πολύ αιρετικοί σε αυτά τα θέματα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά όχι στις 2 η ώρα να κάνεις. Ήταν σχήμα λόγου. Σας είπα για ακτινοθεραπείες. Μην κάνετε διάλογο στον μεταξύ σας. Πάμε και για ένα άλλο θέμα. Ακούμε συνέχεια ότι δεν φτάνουν τα χρήματα και δεν έχουμε προσωπικό και δεν. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Και δεν πρέπει να συγκρίνουμε τις χρηματοδοτήσεις των αντιστοίχων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις δικές μας σε ποσοστό του προϋπολογισμού. Γιατί εκεί υπάρχουν κάποια άλλα συστήματα όπου γίνεται εξορθολογισμός των δαπανών και της πατάλης και όχι μόνο σε χρήματα αλλά και σε ανθρώπινους πόρους. Λέμε ότι δεν έχουμε νοσηλευτές. Εγώ σας λέω ότι έχουμε νοσηλευτές. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κέντρα υγείας που έχουν 32 νοσηλευτές. Καλαμπάκα. Υπάρχουν κέντρα υγείας που έχουμε 22 νοσηλευτές. Τρίναβος. Υπάρχει λοιπόν μία ανισοκατανομή του προσωπικού. Το έχουμε μαζέψει αυτό το προσωπικό, όχι. Δεν το έχουμε μαζέψει. Είχα βρεθεί πριν από μια εβδομάδα σε ένα συνέδριο της Πασινό και έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε προσλήψεις νοσηλευτές. Δεν πρέπει να κάνουμε προσλήψεις νοσηλευτές. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τους ήδη υπάρχοντες νοσηλευτές. Και είναι άξιοι νοσηλευτές και το είπα από την πρώτη στιγμή στο έργο το οποίο παρέχουν. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων, ανθρωπίνων πόρων και πρέπει να κάνουμε και εξορθολογισμό των δαπανών. Δεν έχω ακούσει, αφού συγκρινόμαστε και με τα συστήματα υγείας που είναι λάθος για μένα αυτό, γιατί δεν μπορεί να συγκρίνεις το σύστημα στην Αγγλία με το εθνικό σύστημα το δικό μας. Που ιρεί στον παρόδο, το εθνικό σύστημα το δικό μας ήταν μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της νεωτέρας ιστορίας. Αλλά όπως και να το κάνουμε, έχει κάνει μια πορεία. Πρέπει κάτι να κάνουμε, αφού μιλάμε και με ιατρικούς όρους και δεν κάνουμε 2 η ώρα τη νύχτα ιατρικές, ναι, ωραία. Εξετάσεις αίματος, με ιατρικούς όρους, θα πρέπει να το κάνουμε μία αναζωογόνηση του εθνικού συστήματος υγείας. Γιατί ό,τι δεν ανανεώνεται, πεθαίνει. Και γυράσκε. Άρα λοιπόν, ωραία, μια χαρά, μπράβο, ζήτω μας, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε κιόλας. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου και δεν έχει γίνει εδώ είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα κλινικό έλεγχο στα νοσοκομεία που να διασφαλίζει τις υπηρεσίες του ασθενή. Αν χρειάζεται νοσηλεία, αν παίρνει τις ιατρικές υπηρεσίες σωστά και αυτό θα μας οδηγήσει σε μείωση του κόστους. Αυτό γίνεται έξω όμως, εδώ δεν γίνεται. Και θέλω να το πω ότι εσείς οι κατεξοχήν ασφαλιστικές εταιρείες έχετε αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες και αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, για να κάνουν κάτι το οποίο δεν το κάνει στο δημόσιο. Και το κάνετε εσείς, γιατί έχετε εικόνα το τι σημαίνει να είσαι στον ιδιωτικό τομέα και πώς μπορείς να συνεργάζεις. Άρα λοιπόν, για μένα δεν υπάρχουν για τα ΣΔΙΤ. Πολιτικές αποφάσεις είναι. Στοχευμένες πολιτικές αποφάσεις. Πιλωτικά να πούμε πολιτικές αποφάσεις και δεν πρέπει να τρομάζει και η λέξη ΣΔΙΤ. Αυτό που είπα και χθες ήταν να σου το πω με κάτι άλλο. Ας πούμε, θα κάνουμε μία αξιοποίηση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου, είτε από τους ανθρώπινους πόρους, είτε από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, προς όφελος των πολιτών. Συνεργαζόμενοι με ασφαλιστικές εταιρείες και με ιδιώτες. Αυτό δεν τρομάζει όπως τρομάζει το ΣΔΙΤ. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πάμε σε ΣΔΙΤ, μπορούμε να συνεργαστούμε με ασφαλιστικές εταιρείες και θεωρώ εντελώς εραστεχνικό όταν έγιναν το 2010 η ανάπτυξη εξειδικευμένων εταιρείων στα νοσοκομεία, χωρίς να έχει προβλεφθεί το πού θα δίνετε τα λεφτά εσείς ασφαλιστικές εταιρείες. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό ήταν αεραστεχνισμός. Γιατί πρώτα προβλέπεις κάτι, πρώτα στείνεις όλο το σύστημα, διορθώνεις το τι έχει γίνει και μετά παρεμβαίνεις. Άρα λοιπόν, εγώ θα ευχόμουν να υπάρχει η πολιτική απόφαση για να γίνουν τα ζήτηση, την οποία θα την υλοποιήσω. Και λέω ναι στις συνεργασίες και δεν με τρομάζουν ούτε καινοτόμες δράσεις, ούτε κάτι το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πάντοτε σεβόμενοι πρώτον το δημόσιο σύστημα υγείας. Είμαι σε αυτό, δεν το συζητάμε καθόλου, ότι πρέπει το σύστημα υγείας να είναι και να παραμένει δημόσιο και το σεβασμό πάνω απ' όλα στον πολίτη. Και θα κλείσω να σας πω κάτι, το οποίο είναι προσωπική εμπειρία. Πριν γίνει όλο αυτό στη Σαντορίνη που υπήρχαν αντιδράσεις, πήγαινα τακτικά και ρωτούσα τον κόσμο.
ένα νοσοκομείο το οποίο είχε τελειώσει και δεν λειτουργούσε. Σας ενδιαφέρει εσάς, σαν απλοί πολίτες, ποιος θα διοικεί το νοσοκομείο, ή σας ενδιαφέρει να έχετε ανταπόκριση στα προβλήματα ιατρικά που θέλανε? Και μου λέγανε ότι εμείς θέλουμε να βρούμε την υγεία μας στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δεν μας είπε κανένας ούτε για ΑΣΔΙΤ, ούτε ποιος θα είναι το νοσοκομείο, ούτε τίποτα. Αν λοιπόν φύγουμε από αυτές τις αγκυλώσεις, τότε ναι, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση.